το φωτί σου, ο ψώμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα. Σου έφερα και σήμερα ψωμάκι, Χριστέ μου. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι το άδειτο φως, ο ανέσπερος ήλιος. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίληθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Χριστού μας οι λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά δεν λείπουν ποτέ από τις πρώτες ανάσες της εκπομπής μας, που τίποτα άλλο δεν προσπαθεί να κάνει από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ευχηθείτε, αδελφοί μου αγαπητοί, και σήμερα να καταλαμπρύνει η έγκλη του ηλίου της δικαιοσύνης μέσα από αυτά που θα ακουστούν τη σκοτισμένη μας διάνοια. Να εκχαίει έλεον ευημερίας και χαράς στον λίχνο της ύπαρξής μας. Να φωτίζει και να διώχνει μακριά το σκοτάδι της απελπισίας. Το σκοτάδι της απόγνωσης με το τυλαβιές του πρόσωπο. Τα δικαιώματα της κρίσης και τις εντολές του να ανατείλει στις ψυχές μας το φως του Χριστού μας, το αληθινό φως, το μόνο φως του φωτοδότη πλάστη μας, για να γεμίσει όλους μας με τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής. Ας λάμψουν και σήμερα μέσα μας ουράνιο φως, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε για όλα τα μηνύματα που έρχονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της εκπομπής μας. Εν το φωτί papaki.yahoo.gr είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο θα βρείτε το μότιτλο «Ιστολόγιο», εκεί αρχείο προσφάτων και παλαιότερων εκπομπών, πολλές από αυτές οπτικοποιημένες στο διαδίκτυο, πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια. Να στείλουμε ευχές σε όλους αυτούς που συνοδοιπορούν μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια και μας βοηθούν παντί ο τρόπος ώστε να συνεχίζουμε αυτήν την ραδιοφωνική συναλληλία. Να στείλουμε ευχές και σε όλους αυτούς που εργάζονται στον αμπελώνα του Χριστού μας, στα ερτζιανά του Θεού και αόκνος και χωρίς βαριγκόμια μοχθούν καθημερινά ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στην πατρίδα μας και όπου γης. Στο ιστολόγιο, για να επανέλθουμε, θα βρείτε πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, έτσι όπως συνοδεύονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι. Να σημειώσουμε τέλος πως υπάρχουν και πληροφορίες για ένα βιβλίο το οποίο εξεδόθη τελευταία. Ένα βιβλίο βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, έχει τίτλο «Δάκρυ στο εγώ». Θα βρείτε πληροφορίες μέσα στο ιστολόγιο για αυτό το βιβλίο, το οποίο εκδίδεται από τον Πρόμαχο Ορθοδοξία στην Ορθόδοξη Χριστιανική Ιεραποστολική Συναλληλία. Όλα τα έσοδα
από αυτήν την έκδοση αλλά και όλες τις εκδόσεις του Προμάχου Ορθοδοξίας διατίθενται για τις ιεραποστολικές και φιλανθρωπικές του δράσεις αλλά κυρίως για την δωρεάν έντυπη διάδοση των χαιρετισμών της Παναγίας μας όπου καρδιά χριστιανική Ορθόδοξη χτύπα. Σου έφερα και σήμερα ψωμάκι, Χριστέ μου, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Αφιερωμένη σε έναν μεγάλο Άγιο της πίστης μας. Δεν υπάρχουν βέβαια μικροί και μεγάλοι, όλοι οι Άγιοι είναι μεγάλοι και ευχόμαστε τα δοχεία της ψυχής μας να μεγαλώνουν όλο ένα και περισσότερα για να υποδέχονται την ανεξάντλητη αγάπη τους, την ατελεύτητη μεσητεία τους προς τον Ουράνιο Πατέρα. Κανένας, αδελφοί μου, δεν γεννιέται άπιστος. Η πίστη είναι ομέρφητη μέσα στον κάθε άνθρωπο. Και θαρρούμε ταπεινά πως ψεύδεται εκείνος που αυτοαποκαλείται. Αυτοαποκαλείται για να μην πούμε ότι αυτοδιαφημίζεται, αυτοπροβάλλεται ως άθεος. Αυτός ο άνθρωπος ξέρει ότι υπάρχει Θεός, αλλά έχει έναν Θεό ίδιος φτιαγμένο και τον προσκυνά. Και αυτός ο άλλος Θεός έχει το όνομα Εγώ. Ναι, αυτός είναι ο Θεός. Το Εγώ μας. Ο δικός μας ολότελα φτιαγμένος Θεός στα μέτρα μας. Τέλος πάντων, ακόμα και αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι δεδηλωμένα, οι δίες, φωνές, άθεοι στην καθημερινότητά τους, δεν σταματούν, όπως όλοι μας, να χρησιμοποιούν στους λόγους και στους διαλόγους τους εκφράσεις βγαλμένες, ναι, βγαλμένες μέσα από την Αγία Γραφή, μέσα από κείμενα ιερά. Θέλετε να θυμηθούμε κάποιες? Ίγκυ και η ώρα. Ναι, δεν λέμε όταν έφτασε κάποια σημαντική ώρα. Μνήσθητή μου Κύριε, δεν λέμε. Πότε ακούστηκε αυτή η φράση? Σε ποια συγκλονιστική στιγμή για την πίστη μας? Κρανίου τόπος. Πόσο συχνά ακούγεται αυτή η φράση. Βρήκε ο Φίλιππος τον Αθαναήλ. Άρον, Άρον, μη μου άπτου. Από τον Άννα στον Καϊάφα. Ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Πίσω μου σ' έχω, σατανά. Από τους πειρασμούς του Χριστού μας στην έρημο. Αγρώνει γόρασα. Θυμόμαστε αυτή την παραβολή του μεγάλου δείπνου, ε? Σόδωμα και Γόμορα γίναμε. Η πόλης στην Παλαιά Διαθήκη. Με τα βαΐων και κλάδων υποδεχόμαστε κάποιον. Τι μας θυμίζει αυτό? Ο άσωτος Υιός. Νύπτωτας χείρας μου. Διέριξε τα ημάτια του. Μάνα εξ ουρανού. Ενώπιος ενωπίου. Οφθαλμών αντί οφθαλμού. Και πώς ακόμα? Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης από τον εκκλησιαστή της Παλαιάς Διαθήκης. Στους ψαλμούς μετά, προφάσεις εν αμαρτίες. Πόσο τις γνωρίζουμε αυτές τις προφάσεις, όλοι μας. Περίοδος ισχνών αγελάδων.
Πάμε στον Άγιο Ιωσήφ τον Μπάγκαλο να θυμηθούμε το όνειρο του Φαραώ που ερμήνευσε ο Ιωσήφ. Γης μαδιά μου, έναν διπινακί ουφακής και πόσες ακόμα φράσεις θα μπορούσαμε αμέτρητες εκπομπές να δαπανίσουμε για να θυμηθούμε όλες αυτές τις φράσεις που χρησιμοποιούμε είτε εν γνώση είτε εν αγνία μας στην καθημερινότητά μας. Και έχουμε όλοι ακούσει ανθρώπους αθέους κατά δήλωσή τους σημαίνοντα πρόσωπα, εξέχοντα πολιτικά πρόσωπα, δημόσια να επικαλούνται δημοσίως την Παναγία. «Παναγία μου», έχει πει ένας τέτοιος, δεδηλωμένα άθεος, άθρησκος. Όλα τα άλφα, τα στερητικά που πληγώνουν τον ουρανό. Με αυτά αυτό προσδιορίστηκε. Και όσοι ήταν δίπλα απόρρισαν και κοιτάζονταν μεταξύ τους. Είναι πολλές οι φράσεις λοιπόν, πολλές οι παρομοιώσεις που χρησιμοποιούμε. Αν κάποιο παιδάκι, ένα κοριτσάκι ας πούμε, κάθεται ήσυχα χωρίς να ενοχλεί κανέναν, λέμε «κάθισε σαν Παναγίτσα». Ο Δαβίδ και ο Γολιάθ. Να θυμηθώ κάτι άλλο που ήρθε τώρα. Αν θέλουμε να παρομοιάσουμε μια φαινομενικά άνηση μάχη σε οποιοδήποτε πεδίο, για να θυμηθούμε τώρα και μια άλλη φράση που χρησιμοποιούμε πολύ πολύ συχνά. Αν δούμε κάποιον πολύ αδύνατο, ισχνό, λιπόσαρκο, ασκητική μορφή, θυμάστε με ποιον τον παρομοιάζουμε. Τι λέμε? Αυτός είναι ή αυτός έγινε σαν τον Άγιο Ονούφριο. Στα αλήθεια, πόσοι από εμάς που χρησιμοποιούμε πολύ συχνά αυτή τη φράση γνωρίζουμε για αυτόν τον μεγάλο Άγιο? Λίγους μήνες μόλις μετρούσε η μετάδοση τούτης της εκπομπής, σχεδόν μια δεκαετία πριν, όταν λάβαμε ένα από τα πρώτα μηνύματα με προτάσεις για εκπομπές και αφιερώματα σε Αγίους και μεγάλες μορφές της χριστιανικής Ορθοδόξου πίστεως μας. Με τη χάρη του Θεού έχουμε πει πως όλα κάποτε ευχόμαστε και να το εύχεστε κι εσείς να βρουν τον τόπο τους. Αδελφέ μου, ίγγικεν η ώρα. Να βάλουμε με μια εκπομπή κερί ευλαβικό στη μνήμη ενός μεγάλου Αγίου. Ισχνού στην όψη, μα με ψυχή ανδρεία και ισχυρή. Ενός Αγίου με μεγάλη παρησία στον ύψιστο Θεό. Άγγελος εν σώματι, πολίτης της ερήμου και φωστήρ των ασκητών. Δοχείο της άφθαρτης τριαδικής θεότητας. Της ακυράτου τριάδος. Ο Άγιος Ονούφριος, που όταν ήταν μικρό παιδί, έδινε ψωμάκι στον Χριστό μας. Ο Κύριός μας κατά θαυμαστό τρόπο και πρόνοια οδήγησε τον Όσιο Παφνούτιο μπροστά στον μεγάλο Άγιο Ασκητή και έτσι πληροφορηθήκαμε τα του θαυμαστού βίου του. Ένα απόσπασμα από το συναξάρι του λοιπόν, όταν ο Άγιος αρχίζει και αφηγείται στον Όσιο Παφνούτιο τη ζωή του.
Ονομάζομαι ο Νούφριος, μένω σε αυτόν τον τόπο 70 χρόνια ζώντας με τα θηρία και τρώγοντας χόρτα. Άνθρωπον άλλον δεν είδα ποτέ εκτός από εσένα που έστειλε ο Θεός για να ενταφιάσεις το σώμα μου αύριο. Ο πατέρας μου ήταν βασιλιάς της Περσίας, η μητέρα μου ήταν στήρα και παρακαλούσαν και οι δυο τον Θεό να τους δώσει κληρονόμο. Ύστερα από πολλές προσευχές, τους επάκουσε ο Θεός και όταν συνέλαβε η μητέρα μου έγινε χαρά μεγάλη στο παλάτι. Μετά την κοίηση είδε ο πατέρας μου θεία αποκάλυψη που τον προέτρεπε να με ονομάσει Ονούφριο στο Άγιο Βάπτισμα. Ύστερα να με οδηγήσει σε ένα μοναστήρι που είναι στη Θηβαΐδα της Αιγύπτου και το ονομάζουν Ησυχαστήριο. Έτσι έκαμε ο πατέρας μου. Ενώ κατευθυνόταν με υπηρέτες προς την Αίγυπτο, μας συνόδευε με θεία νεύση και βούληση μια ελαφίνα που με έτρεφε με το γάλα της, ενώ διαρκούσε όλη εκείνη η οδηπορία προς θαυμασμό και έκπληξη όλων. Σαν φτάσαμε στο πιο πάνω μοναστήρι, ο πατέρας μου τα ανέφερε στον ηγούμενο όλα και εκείνος είπε: «Εδώ γυναίκα δεν κόντεψε ποτέ. Πώς είναι δυνατόν να τραφεί το παιδί?» Ο πατέρας μου απάντησε: «Όπως ο Κύριος οικονόμησε και μας συνόδεψε σε όλο το δρόμο η ελαφίνα που το έτρεφε, έτσι ξανά με τη θεία προσταγή θα έρχεται εδώ καθημερινά να το θυλάζει ώσπου να μεγαλώσει». Έτσι λοιπόν συγκατατέθηκε ο ηγούμενος και έμεινα σε εκείνο το κοινόβιο. Ο πατέρας μου έφυγε για το παλάτι και η ελαφίνα ερχόταν καθημερινά μέχρι τον τρίτο χρόνο και με θύλαζε. Ήταν όλοι οι μοναχοί της μονής εκείνης αγιότατοι και άμεμπτοι και ζούσαν τηρώντας όλες τις εντολές του Κυρίου. Είχαν όλοι μια ψυχή και μια καρδιά και αγάπη θαυμάσια μεταξύ τους. Εάν κάτι άρεσε στον ένα, το ήθελαν όλοι. Νίστευαν, προσεύχονταν όλη τη νύχτα και τη μέρα έκαμναν με τόση σιωπή το εργόχειρο, ώστε κανένας δεν τολμούσε χωρίς ανάγκη να πει έστω και έναν σύντομο λόγο. Έμαθα λοιπόν από αυτούς και διδάχτηκα την Ιερή Γραφή και όλη την τάξη της μοναχικής πολιτείας με κάθε ακρίβεια. Πολλές φορές επενούσαν τον προφήτη Ηλία πως δυναμώθηκε από τον Θεό στην έρημο με την υπομονή και την άσκηση και πήρε χάρη από τον Θεό να κάνει πράγματα θαυμαστά, ιδιαίτερα δε γιατί δεν δοκίμασε ακόμη το πικρό ποτήρι του θανάτου, αλλά μεταστάθηκε στον παράδεισο σύσσωμος, αλλά και τον υπέρτιμο βαπτιστή και πρόδρομο που πάνω από όλους τους Αγίους είναι Χριστομαρτύρητος. Τον επενούσαν πάρα πολύ. Ακούγοντας καθημερινά τους πατέρες του κοινοβίου να φημίζουν αυτούς τους Αγίους, ρώτησα: «Ώστε οι αναχωρητές έχουν περισσότερη παρησία στο Θεό?» Αυτοί μου είπαν: «Ναι, παιδί μου, είναι μεγαλύτεροι από εμάς, γιατί εμείς βλέπουμε καθημερινά ο ένας τον άλλον, διαβάζουμε μαζί την ακολουθία με πνευματική εφροσύνη και αγαλίαση. Όταν πεινάσουμε, βρίσκουμε έτοιμο το τραπέζι. Αν αρρωστήσει κάποιος από εμάς σωματικά ή ψυχικά, τον βοηθούν και τον υπηρετούν οι άλλοι με πολύ φροντίδα. Οπωσδήποτε ό,τι χρειαστούμε το βρίσκουμε. Αλλά εκείνοι οι ευλογημένοι ησυχαστές δεν έχουν ανθρώπινη παρηγοριά, αλλά ολόψυχα ελπίζουν μόνο στον Θεό. Αν τους έλθει πειρασμός από τον πονηρό, δεν έχουν κανέναν να τους συμβουλέψει. Εάν πεινάσουν ή γυμνητέψουν ή χρειαστούν οτιδήποτε άλλο, δεν έχουν τίποτε από τα αναγκαία του σώματος. Στις ακολουθίες και τις προσευχές δίνονται περισσότερο. Οι άγγελοι του Θεού τους διακονούν καθημερινά και όταν εξέρχεται η ψυχή τους από το σώμα, την παίρνουν με πολύ φροντίδα και τη φέρνουν μπροστά στην Παναγία Τριάδα, ψάλλοντας με εφροσύνη και αγαλίαση». Σαν άκουσα αυτά, εγώ ελάχιστος από τους θεοφόρους πατέρες, πληγώθηκα στην καρδιά από τον πόθο και τον έρωτα της αναχώρησης. Καθημερινά αύξανε ο πόθος αυτός και έλειωνε η ψυχή μου για την αγάπη της ησυχίας. Μια νύχτα λοιπόν πήρα μαζί μου λίγα ψωμιά και βγήκα από το μοναστήρι παρακαλώντας το Θεό να με οδηγήσει όπου είναι βάρεστος αυτόν για να κατοικήσω. Όταν έφτασα στην έρημο, έβαλα στο μυαλό μου να κατοικήσω κάπου σε ένα βουνό και τότε βλέπω μπροστά μου ένα υπέρλαμπρο φως. Γεμάτος από φόβο θέλησα να επιστρέψω ξανά στο κοινόβιο, αλλά αμέσως φάνηκε σε εκείνο το φως ένας ωραιότατος άνθρωπος, θαυμάσιος στη θέα και ένδοξος, και μου είπε: «Μη φοβηθείς, Ονούφριε. Εγώ είμαι ο άγγελος του Θεού που με πρόσταξε να σε φυλάω από την ώρα που γεννήθηκες ως την ώρα που θα πεθάνεις. Προχώρα λοιπόν και μη φοβηθείς του διαβόλου τις πονηριές ή τους πειρασμούς ή οτιδήποτε σου συμβεί, γιατί εγώ είμαι μαζί σου για να σε προσέχω ώσπου να παραδώσω την ψυχή σου στα χέρια του Θεού». Λέγοντάς μου αυτά, ο άγγελος με συνόδεψε μέχρι τα 70 μίλια όπου ήταν μια σπηλιά. Τότε αυτός έγινε άφαντος. Εγώ χτύπησα την πόρτα της σπηλιάς και είδα να βγαίνει ένας γέροντας χαριτωμένος
και ενάρετος, αφού προσκύνησε αυτός με ασπάστηκε λέγοντας «Καλώς όρισες, αδελφέ μου, συνεργάτη ονούφριε, ο Κύριος να σε σκέπει και να σε φυλάει». Μπήκαμε λοιπόν στη σπηλιά και έμεινα κοντά του λίγες μέρες διδασκόμενος διάφορα πράγματα. Αφού με νουθέτησε αρκετά για όσα είναι αναγκαία για την άσκηση, μου είπε «Σήκω, παιδί μου, για να σε οδηγήσω σε μια σπηλιά ησυχαστική στην εσωτερική έρημο, στην οποία θέλει ο Κύριος να κατοικήσεις μόνος σου και να πολεμήσεις ενάντια στο δαίμονα για να πάρεις τα τρόπαια της νίκης». Περπατώντας λοιπόν 4 μερόνυχτα, φτάσαμε σε μια καλύβα μικρή που είχε φοινικιά και βρύση ωραία και μου λέγει «Αυτός είναι ο τόπος που σου ετοίμασε ο Κύριος για να κατοικήσεις». Έμεινε μαζί μου 30 μέρες διδάσκοντάς με κάθε λεπτομέρεια της μοναχικής παλέστρας. Ύστερα πήγε στη σπηλιά του και ερχόταν και με επισκεπτόταν μέχρι που πέθανε εδώ και τον έθαψα. Το όνομά του ήταν Ερμίας, από τη φυλή του Ισάχαρ, όπως είπε. Αφού άκουσα όλα αυτά εγώ, ο Παφνούτιος, του είπα «Γνωρίζω, Αγιώτατε Πάτερ, ότι πολύ κόπο δοκίμασες αυτήν την έρημο. Αυτό συμπλήρωσε, πίστεψέ με, αγαπητέ, ότι υπέμεινα τόσα βάσανα ώστε απελπίστηκα μέχρι θανάτου από τον πολύ καύσωνα του καλοκαιριού και την παγωνιά του χειμώνα, την πείνα και άλλες στενοχώριες του σώματος. Τα ρούχα μου έλειωσαν και έμεινα ολόγυμνος. Αρρώστησα μέρες πολλές και έπαθα τόσα βάσανα ώστε δεν φτάνει γλώσσα να τα διηγηθεί. Όλα τα υπέμεινα καρτερικά, στοχαζόμενος όπως πρέπει να κάνει ο καθένας, τα ανίποτα αγαθά που ετοίμασε ο Θεός για αυτούς που τον αγαπούν. Βλέποντας ο Κύριος την πολύ μου στενοχώρια, ευδόκησε και φύτρωσαν τρίχες όλο μου το σώμα. Και σκεπασμένος από αυτές, δεν αισθανόμουν πια την παγωνιά ή άλλο βάσανο. Εκτός από αυτό, καθημερινά άγγελος μου έφερνε ψωμί για να στηρίζομαι και να υπηρετώ το Θεό με περισσότερη θερμότητα. Γεμάτος θαυμασμό για όσα άκουσα, τον ρώτησα «Πώς κοινωνείς τα Θεία Μυστήρια?». Αυτός απάντησε «Κάθε Κυριακή έρχεται άγγελος και μας μεταλαμβάνει όλους τους ερημίτες. Την ημέρα που θα κοινωνήσουμε πλημμυρίζουμε από πνευματική παρηγοριά. Ούτε πεινούμε, ούτε διψούμε, ούτε αισθανόμαστε πόνο ή άλλη θλίψη. Και όταν κάποιος από εμάς πεθυμίσει να δει άνθρωπο αναλαμβάνεται από τους αγγέλους τον Παράδεισο και βλέποντας την τόση λαμπρότητα και ωραιότητα των ουρανίων ταγμάτων, θαμπώνεται. Γίνεται ένα με το Θείο Φως, χαίρεται το Πνεύμα Του, εφραίνεται και αγάλεται περίσσια, αξιωνόμενος τόσων αγαθών. Λησμονεί πέρα για πέρα όλους τους προηγούμενους κόπους και τις στενοχώριες που υπέμενε. Ανάβει περισσότερο πόθος του στο Θείο Έρωτα και ασκείται περισσότερο με όλη την ψυχή του στους πνευματικούς αγώνες, για να αξιωθεί να κληρονομήσει αιώνια την τόση μακαριότητα. Ενώ μου διηγεί το αείμνηστος ονούφριος, αισθανόμουν τόση γλυκύτητα ώστε λησμόνησα ολοκληρωτικά τις στενοχώριες της οδηπορίας. Την πείνα και τη δίψα και όλη η κούρασή μου φάνηκε πως δεν ήταν τίποτα. Συνεχίζει ο Όσιος Παφνούτιος, ενδυναμωμένος ψυχικά και σωματικά, του είπα με αγαλίαση «Μακάριος εγώ που αξιώθηκα να σε δω και να ακούσω τα γλυκύτατα λόγια σου». Αυτός είπε «Ας σταματήσουμε τα λόγια, παιδί μου, και ας πάμε να δεις την κατοικία μου». Περπατήσαμε 3 μίλια. Φτάσαμε σε μια μικρή καλύβα που κοντά της είχε πηγή και μια φοινικιά. Αφού πρώτα προσευχηθήκαμε, καθίσαμε ύστερα να μιλήσουμε για το Θεό. Σαν τέλειωσε η μέρα κατά το ηλιοβασίλεμα, βλέπω στη μέση του κελιού ένα ψωμί μεγάλο και ωραιότατο. Ο Άγιος μου είπε «Σήκω, παιδί μου, φάε και πιες ό,τι μας έστειλε ο Κύριος, γιατί είσαι πολύ ταλαιπωρημένος από την πεζοπορία και αν δεν φας, κινδυνεύεις να αρρωστήσεις». Εγώ είπα «Ζει, Κύριος, ο σωτήρας μας μπροστά στον οποίο βρισκόμαστε. Δεν θα φάω όμως αν δεν φάμε με αδελφική αγάπη μαζί». Τον παρακάλεσα λοιπόν για πολύ και με τη βία τον έπεισα.
Ευλόγησε το τραπέζι, έκοψε το ψωμί και αφού φάγαμε στη δόξα του Θεού, χορτάσαμε και περίσεψε και ψωμί. Ύστερα από την ευχαριστία περάσαμε όλη τη νύχτα προσευχόμενοι. Σαν ξημέρωσε, βλέπω την όψη του προσώπου του Αγίου χλωμή και αλλοιωμένη. Φοβισμένος ρώτησα να μάθω τον λόγο. Αυτός μου λέγει: «Μη φοβηθείς, αδελφέ, γιατί ο αγαθότατος και σπλαχνικός Κύριος έστειλε για να θάψεις το σώμα μου. Να που σήμερα τελειώνει η παρικία μου και φεύγει η ψυχή μου για την ανίποτη εφροσύνη της ουράνιας μακαριότητας. Και να θυμάσαι όταν πας στην Αίγυπτο να κηρύξεις τους μοναχούς και σε όλους τους χριστιανούς ότι ζήτησα αυτή τη χάρη από το Θεό. Όποιος κάμει το μνημόσυνό μου και με γιορτάσει ή γράψει και κηρύξει το βίο μου όπως σου διηγήθηκα, να μην του έλθει πειρασμός από τον διάβολο». Εγώ του είπα: «Έχω μεγάλη επιθυμία, Άγιε Πάτερ, για αυτόν τον τόπο. Δώσε μου την ευλογία σου να μείνω εδώ το υπόλοιπο της ζωής μου». Μου λέγει: «Δεν σε έστειλε ο Κύριος να μείνεις εδώ, αλλά μόνο να θάψεις το σώμα μου και να εφρανθείς με τους οσίους δούλους του που μένουν σε αυτήν την έρημο και να κηρύξεις τους φιλόχριστους τον τρόπο ζωής τους, προς δόξαν Θεού, για να τους μιμηθούν όσο μπορούν». Έπεσα τότε στα πόδια του Αγίου λέγοντας: «Αγιότατε Πάτερ, γνωρίζω ότι όσα ζήτησες από το Θεό θα σου τα δώσει εξαιτίας των αγώνων σου. Σε οικετεύω λοιπόν και σε παρακαλώ να με ευλογήσεις, να γίνω όμοιό σου στην αρετή, να πάρω από τον Θεό μαζί σου την ίδια δόξα και όμοιο στεφάνι στην αιώνια ζωή, όπως αυτή τη ζωή αξιώθηκα και σε απόλαυσα». Αυτός απάντησε: «Ο Κύριος να μη σε λυπήσει για αυτό που ζήτησες, αλλά να σε ευλογήσει και να σε στηρίξει στην αγάπη του, να σε λυτρώσει από κάθε αμαρτία και πειρασμό του εχθρού και να εκπληρώσει την επιθυμία σου. Οι άγγελοι του να σε σκεπάσουν και να σε φυλάξουν από τις επιβουλές του εχθρού, για να μη σου βρει ο ψυχοφθόρος κανένα φταίξιμο την ώρα της κρίσης. Η ευλογία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος ας είναι μαζί σου, τώρα και στην ατέλειωτη αιωνιότητα». Μόλις μου είπε αυτά, γονάτισε. Ύψωσε τα χέρια και το βλέμμα στον ουρανό, λέγοντας με δάκρυα: «Ύψιστε Θεέ και αόρατε, του οποίου η δύναμη ανεξιχνίαστη και η δόξα κατανόητη και ανέκφραστη και το έλεος άπειρο και αμέτρητο, υμνώ, ευλογώ, προσκυνώ και δοξάζω εσένα που πόθησα από την νεότητά μου και σένα ακολούθησα. Επάκουσέ με, σε σένα κραυγάζει η ψυχή μου, γιατί φρόντισες για μένα τον φτωχό, απομάκρυνες από τις ανάγκες την ψυχή μου, δεν με συνέκλεισες στα χέρια των εχθρών, αλλά έδωσες ζωή στην καρδιά μου. Σε οικετεύω, Κύριέ μου, σκέπασέ με την ευλογία σου για να μην ταραχτεί η ψυχή μου από τους δαίμονες, όταν χωρίζεται από το σώμα, αλλά παράλαβέ την με τους Αγίους Αγγέλους σου και κατάταξέ την όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου, γιατί είσαι ευλογητός και δοξασμένος στους αιώνες. Μνήσθητη πανικτήρμων και πολυέλεε του πιστού λαού σου, όποιος βρεθεί σε κίνδυνο στη θάλασσα ή μπροστά στο δικαστήριο, σε άλλη στενοχώρια και σε επικαλεστεί, λέγοντας: «Πάντο δύναμε Κύριε, με τις πρεσβείες του δούλου σου Ονουφρίου, ελέησέ με, επάκουσε τις δεήσεώς του παρακαλώ, τη βασιλεία σου, όπως μου έταξες». Τελειώνοντας την προσευχή του, ο Άγιος Ονούφριος είπε: «Κύριε, στα χέρια σου αφήνω το πνεύμα μου». Και ξάπλωσε κατά γης προσευχόμενος ξανά μυστικά. Το πρόσωπό του έγινε σαν φως και τότε αισθάνθηκα τόση ευωδία που έμεινα θαμπωμένος από την ανίποτη εκείνη πνοή και γλυκύτητα του παραδείσου. Βροντές και αστραπές που ξέσπασαν ταυτόχρονα με την κίνηση του Αγίου με έριξαν φοβισμένο κατά γης και οι δανειγμένους στους ουρανούς και τις στρατιές των αγγέλων να ψάλουν πάνω από τον Άγιο γλυκύτα τους ύμνους και μελωδικά άσματα με τάξη, με λαμπάδες αναμένες και χρυσά θυμιατά στα χέρια τους σαν διάκονοι. Ανάμεσά τους φάνηκε φως υπέρλαμπρο και μέσα από το φως έβγαινε φωνή γλυκύτατη που έλεγε: «Έλα ψυχή φίλτατή μου, για να σε οδηγήσω σε εκείνη την ανάπαυση των δικαίων και την ανίποτη αγαλίαση που επόθησες». Τότε χωρίστηκε από το σώμα η μακαρία εκείνη ψυχή,
με τη μορφή κάτασπρου περιστεριού και παίρνοντάς την ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός στα πανάχραντα χέρια του ανέβηκε στους ουρανούς με τους αγγέλους που έψαλαν με φροσύνη και αγαλίαση. Τότε εγώ σηκώθηκα και καταφυλούσα με δάκρυα το ιερότατο λείψανο που άστραφτε σαν πολύτιμο μαργαριτάρι και ευωδίαζε όπως τα αρώματα. Σπαράζοντας από τη θλίψη μου για κάμποση ώρα, γιατί στερήθηκα τόσο γρήγορα τέτοιο πολύτιμο θησαυρό που με τόσο κόπο απόκτησα. Σκεφτόμουν πώς θα έσκαβα τη γη για να τον κρύψω, γιατί δεν είχα κανένα εργαλείο. Τότε ήλθαν δυο λιοντάρια και πλησιάζοντάς με πραότατα έγλυφαν τα πόδια του και κινούνταν με πόνο και θλίψη σαν να ήταν λογικά κτίσματα. Εγώ τους είπα, ξέρω ότι ο Θεός σας έστειλε να θάψουμε το Άγιο Λείψανο, γιατί και άλογα ζώα υμνούν τον Δημιουργό και υπακούουν σε Αυτόν. Και παίρνοντας το ραβδί μου χάραξα πάνω στη γη το μήκος του τάφου. Αυτά αμέσως άρχισαν να σκάβουν με τα νύχια τους και άνοιξαν λάκκο. Ύστερα εγώ έβγαλα το μισό πανοφόρι μου και τύλιξα το Άγιο Λείψανο με ευλάβεια και το έθαψα. Τα δυο λιοντάρια έκαμαν μετάνοια στον τάφο του Αγίου και σε μένα τον ελάχιστο και έφυγαν. Έμεινα κλαίοντας, συνεχίζει ο Όσιος Παφνούτιος, και συλλογιζόμενος την αναξιότητα και τις αμαρτίες μου κράβγαζα. Αλίμονο σε μένα τον άθλιο και τον οκνηρό, πόσους δούλους επιμελείς και ενάρετους έχει ο Κύριός μου και στρατιώτες γενναίους, εγώ όμως αμελής και ράθυμος, ποια απολογία θα δώσω στον κτίστη μου, ποιο βραβείο και στεφάνι νίκη στα πάρα, αφού δεν πολέμησα ποτέ μου ενάντια στον δαίμονα. Λέγοντας αυτά, σκεφτόμουν να παραμείνω σε εκείνον τον τόπο υπομένοντας τις θλίψεις, αλλά αμέσως έγινε σεισμός και κατέπεσε το βουνό εκείνο και καταπλάκωσε τη σπηλιά, την πηγή και φοινικιά και όλα εξαφανίστηκαν. Βλέποντας το γεγονός κατάλαβα ότι δεν ήταν θέλημα Θεού να μείνω εκεί και άρχισα να κλαίω. Τότε μου φανερώθηκε άγγελος και μου είπε, «Μην κλαις, αλλά αντίθετα να χαίρεσαι γιατί αξιώθηκες να δεις πράγματα θαυμαστά». Πήγαινε λοιπόν στην Αίγυπτο και κήρυξε τη ζωή του μακάριου Ονούφριου και των άλλων που είδες και θα δεις αυτήν την έρημο. Πορεύου λοιπόν η Σιρήνη, ενδυναμούμενος από τον Θεό. Ο ευλογημένος Ονούφριος κοιμήθηκε στις 12 Ιουνίου προς δόξα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο βίος του Αγίου Ονουφρίου, γραμμένος από τον Όσιο Παφνούτιο σε μια γλωσσική διασκευή των εκδόσεων του Ορθοδόξου Ιδρύματος ο Απόστολος Βαρνάβας, πόσους βίους Αγίων δεν έχει εκδώσει αυτό το Ορθόδοξο Ίδρυμα, πόσο μεγάλο το έργο της Ιεραποστολής του, με όλους αυτούς τους βίους Αγίων που διανέμονται για χρόνια πολλά δωρεάν σε όποιο ορθόδοξο χριστιανικό μετερίζει αυτού του κόσμου υπάρχει. Πόσες φορές δεν έχουμε πάρει στα χέρια μας από ασκητικά ροζιασμένα χέρια γερόντων στο Άγιο Όρος και σε άλλα κάστρα της μοναστικής αγγελικής πολιτείας. Βίους Αγίων μικρούς, σε φτηνή φαινομενικά έκδοση, μα με τόσο πλούσιο περιεχόμενο για τις ψυχές όλων μας. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο όνομα όλων αυτών που τώρα τούτη εδώ τη στιγμή είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, σε όλους αυτούς που μοχθούν, σε όλους αυτούς που μόχθησαν τόσα χρόνια ώστε αυτή η θησαυρή με τους βίους Αγίων και το ευλογημένο συναξάρι να φτάνουν στα σπίτια, στα χέρια και στις ψυχές όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών όπου γης.
Όσα δεν φανερώνονται σημειώνουν οι συντάκτες αυτής της έκδοσης μέσα σε αυτόν το βίο, πόσο πραγματικά υστερούμε και απέχουμε από τη θειοειδή αυτή ζωή εμείς οι σύγχρονοι χριστιανοί. Κέντρο και γνώμονα στη ζωή του Οσίου Ονουφρίου υπήρξε το Ευαγγελικό «Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και πάντα ταύτα προσθεθήσετε ημίν». Δύσκολη εφαρμογή της εντολής αυτής και πίστη πολύ χρειάζεται. Αυτό που συνήθως παρατηρείται είναι ότι πνιγόμαστε στις βιωτικές μέρημνες γιατί αδυνατούμε να πιστέψουμε πως για αυτές θα φροντίσει εκτός από εμάς ο παντοδύναμος πατέρας μας ο εν της ουρανής. Το άγχος που κυριεύει και μαστίζει την ψυχή μας είναι οντολογικά αποτέλεσμα της απιστίας μας προς τον Θεό Πατέρα μας, γιατί η λύση των προβλημάτων της ζωής είναι αδύνατη από μόνο τον άνθρωπο. Ο ανθρώπινος νους είναι εντελώς αδύνατος να απαντήσει εκτός από τα προβλήματα που του παρουσιάζονται σε μια δεδομένη στιγμή που και σε αυτή ακόμα την περίπτωση, ενώ έχει τη δυνατότητα, είναι πολύ αμφίβολο κατά πόσο η απάντηση που θα δώσει θα είναι η κατάλληλη. Από την άλλη πλευρά, η ανθρώπινη ανάγκη για ασφάλεια απαιτεί να δοθούν απαντήσεις. Έτσι ο άνθρωπος παγιδεύεται στο αδιέξοδο και ξεχυλίζει από το άγχος. Αν όμως πιστεύαμε στην ύπαρξη του Θεού Πατέρα μας, τότε τα πράγματα θα έπαιρναν τη μορφή ακριβώς που φανερώνεται στους βίους των Αγίων μας και ιδιαίτερα σε αυτόν του οσιότατου πατρός Σιμών Ονουφρίου του Αιγυπτίου. Δεν θα αγωνιούσαμε δηλαδή για τις βιωτικές μας μέρημνες. Έχοντας όμως την πίστη που στη βαθιά μορφή της είναι γνώση της ύπαρξης του Θεού Πατέρα μας και βλέποντας την αδυναμία μας να απαντήσουμε στα προβλήματα της ζωής που θέλουν μια απάντηση, θα αναφερόμασταν με απλότητα στον Πατέρα μας και θα του λέγαμε «Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον». Αυτή η απιστία στην πατρική πρόνοια του Θεού δεν αφορά τους άπιστους μόνο, αλλά κυρίως εμάς τους πιστούς. Η πίστη μας συνήθως δεν φτάνει σε αυτόν τον βαθμό να αισθανόμαστε τον Θεό σαν Πατέρα μας, ώστε ολοπρόθυμα να δινόμαστε σε Αυτόν χωρίς να αφήνουμε το νου μας να κυριεύεται από τις μέρημνες. Όσιος Ονούφριος είναι ένα παράδειγμα εντυπωσιακό. Το δώσιμό του στο Θεό δεν φανερώνει έναν υπεράνθρωπο, όσο κι αν από την εξιστόρηση του βίου του μπορεί να μας εντυπωθεί η εικόνα αυτή. Αντίθετα φανερώνει τον άνθρωπο στις πραγματικές του διαστάσεις. Ενός παιδιού δηλαδή προς τον πατέρα του. Όπως τα παιδιά θέλουν μόνο να αγαπούν τον πατέρα τους και τη μητέρα τους και να αγαπιούνται από αυτούς και δεν σκοτίζονται για τα προβλήματά τους έχοντας την πίστη πως θα φροντίσουν για αυτά οι γονείς τους. Έτσι ακριβώς θέλει ο Θεός να διαμορφωθούν οι σχέσεις μας μαζί του. Γι' αυτό σαν οι μαθητές ρώτησαν τον Χριστό πως θα προσεύχονται, πως δηλαδή θα επικοινωνούν με τον Θεό, ο Χριστός τους υπέδειξε την πατρική ή οικεί προσευχή, το Πάτερ ημών. Ο βίος του Οσίου Ονουφρίου είναι μια βόμβα στα θεμέλια των σχέσεων του ανθρώπου με τη ζωή. Βόμβα γιατί ανατινάζει τη σχέση μας με τη ζωή όπως διαμορφώνεται σήμερα. Σήμερα ο βίος του Οσίου Ονουφρίου ή γίνεται αποδεκτός και συγκλονίζει ή απορρίπτεται σαν φανταστικός και εξωπραγματικός, γιατί παρουσιάζει τον γνήσιο άνθρωπο που είναι θεάνθρωπος, αδιάλειπτα δηλαδή ενωμένος με τον Θεό. Βόμβα στη σχέση μας με τον Θεό. Γιατί η πλειονότητα από εμάς τους χριστιανούς δεν ζητά πρώτον την Βασιλεία του Θεού που βρίσκεται εντός ημών με την ανεπιτίδευτη προσευχή, αλλά ζητά υλικά και πνευματικά αγαθά. Δεν ζητούμε να αγαπήσουμε το Θεό με όλη την καρδιά μας, αλλά ζητούμε να αγαπήσουμε άλλη τα υλικά και άλλη τα πνευματικά αγαθά με τις απολαύσεις που τα συνοδεύουν. Ακόμα και αυτή η απόκτηση των πνευματικών αγαθών και καταστάσεων απλώς κατευθύνουν προς την αληθινή σχέση μας με το Θεό, τους ανθρώπους και τη ζωή. Η αληθινή αυτή σχέση αποκτιέται μόνο σαν ο άνθρωπος βάλει όλα αυτά σε δεύτερη μοίρα και επιμένει πρώτα απ' όλα στην προσωπική σχέση με τον Θεό, όπως φανερώνεται μέσα στο συγκλονιστικό βίο του Οσίου, που είναι σχέση παιδιού προς τον Πατέρα. Πάμε τώρα σε μια εξαιρετική έκδοση από τον Πρόμαχο Ορθοδοξίας, την Ορθόδοξη Χριστιανική Ιεραποστολική Συναλληλία και ένα βιβλίο της Σοφίας Κιόρογλου, ένα υπέροχο πόνημα της Σοφίας Κιόρογλου, «Λογοτεχνικές διαδρομές στην Αγία Γη». Θα μεταβούμε στο μοναστήρι του Αγίου Ονουφρίου, στους Αγίους Τόπους. Αναγράφεται μέσα και στο πρωτότυπο κείμενο αυτή η συγκλονιστική προσευχή που ακούσαμε λίγο πριν, την οποία απίφθινε ο Όσιος
ο Νούφριος λίγο πριν ανέβει στον ουρανό, εκεί για να πρεσβεύει ακαταγόνιστα για όλους εμάς, αλλά και ένα θαυμαστό γεγονός από τη ζωή του Αγίου Ονουφρίου, το οποίο έδωσε και τον τίτλο στη σημερινή μας εκπομπή. Σου έφερα και σήμερα ψωμάκι, Χριστέ μου. Και ένα ποίημα της Σοφίας Κιόρογλου, αφιερωμένο στον Άγιο Ονούφριο, με τίτλο «Της ερήμου πολίτης». Στα δεξιά της σελίδας βλέπουμε τον Άγιο σε πρώτο επίπεδο να στρέφεται προς το γονατισμένο Όσιο Παφνούτιο και σε δεύτερο επίπεδο σπήλαιο και μπροστά του καθισμένοι ο Άγιος Ονούφριος και ο Άγιος Παφνούτιος, δίπλα το ποίημα της Σοφίας Κιόρογλου. Ένας παλιός ερημίτης ήρθε στην πόρτα να με καλωσορίσει με μακριά μαλλιά και γένια, να εισέλθω στο σπήλαιο νεύμα μου κάνει. Έφνης, σαν απολύθαργο ξυπνό, το στήθος ξέχασε επίπλαστες αλγιδόνες. 70 χρόνια στην έρημο και μοναδικός επισκέπτης ο άγγελος, μου λέει. Σαν μπαίνω στο μοναστήρι του ασκητή της ερήμου, τα μάτια μου από στάγματα δροσιάς εκχύνουν. Υποδοχή σε σπήλαιο και στέματος χάριτος ακτινοβολία, κοσμήτη λευκή του ασκητή της ερήμου κόμη. Πριν του πω ότι πεινώ, σαν μάνα εξ ουρανού ένας άγγελος μας φέρνει άρτο παμβασιλέως. Στις ακελδαμά το τραπέζι μας επιδαψιλεύει. Της λογικής υπέρβαση το τι συμβαίνει. Ο ερημίτης φως ουράνιο εκπέμπει, χρυσών ακτίνων στέφανων πάνω από το έδαφος ανεβαίνει. Μια από τις αγαπημένες μου μονές, λέει η Σοφία Κιόρογλου στο βιβλίο της, είναι και αυτή του Αγίου Ονουφρίου στον αγρό του Κεραμαίος. Βρίσκεται κοντά στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, χτισμένη στον αγρό του Κεραμαίος ή του αίματος που αγοράστηκε από τα 30 αργύρια της προδοσίας. Η σημερινή μονή χτίστηκε σε σπήλαιο που κατέφυγαν οι Απόστολοι μετά τη σύλληψη του Ιησού. Στην Ιερά Μονή υπάρχει το μέρος που πριόνισαν τον προφήτη Ισαΐα και ο τάφος του. Υπάρχουν επίσης το σπήλαιο του Οσίου Ονουφρίου, κατακόμβες και πολλά ιερά λείψανα από τις σφαγές των Περσών. Σήμερα η Μονή είναι γυναικεία, με ηγουμένη την μοναχή γερόντισσα Παϊσία. Εκτός της Μονής του Αγίου Ονουφρίου υπάρχει και ο τάφος του Αγίου Ιουβεναλίου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων, ο οποίος διετέλεσε Πατριάρχης για 28 χρόνια. Ο Άγιος Ιουβενάλιος συμμετείχε ενεργότατα στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο στην Έφεσο, κατά την οποία συντάχθηκε με τον Κύριλλο Αλεξανδρίας ενάντια στον Νεστοριανισμό. Έπειτα αναγκάστηκε να φύγει για να σώσει τη ζωή του όταν προσπάθησε να επιστρέψει στα Ιεροσόλυμα, επειδή η χείρα του Θεοδοσίου του Δευτέρου Ευδοκία ευνοούσε τους μονοφυσίτες. Ήταν πλούσιος επίστη, ζήλο, λόγο και παιδεία. Αγαπούσε πολύ την Παναγία μας και έγραψε για την κοίμηση και μετάσταση της Θεοτόκου. Έστειλε δώρο στον αυτοκράτορα Μαρκιανό τα εντάφια σπαργανά της που κατατέθηκαν στο ναό των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη. Ο Άγιος κοιμήθηκε το έτος 457 μετά Χριστόν. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε από το βιβλίο «Λογοτεχνικές διαδρομές στην Αγία Γη» της Σοφίας Κιόρογλου.
Υπάρχει ένα θαυμάσιο γεγονός από τη ζωή του Αγίου Ονουφρίου, τον οποίο εορτάζει η Εκκλησία μας στις 12 Ιουνίου. Όταν ήταν πολύ μικρός μπήκε σε ένα κοινόβιο. Μεγάλος ανεχώρησε για την έρημο που έζησε 60 χρόνια χωρίς να δει ποτέ άνθρωπο. Ήταν γυμνός, αλλά ολόκληρο το σώμα του επικάλυπτε η μακριά γενιάδα του που έφτανε μέχρι το έδαφος. Τον μεγάλο αυτόν Άγιο τον ανακάλυψε ο Όσιος Παφνούτιος, τον οποίο διηγήθηκε τα της σωσιακής και ερημικής ζωής του. Όταν λοιπόν ήταν πολύ μικρός, 5-6 ετών, και ζούσε στο κοινόβιο, συνέβη το εξής. Ως μικρός που ήταν έτρωγε συχνότερα από τους άλλους πατέρες. Όταν πεινούσε έτρεχε στον τραπεζάρι και του ζητούσε ψωμί, ελιές και φρούτα. Κάποτε όμως ο τραπεζάρης πρόσεξε ότι έπαιρνε συχνότερα ψωμί και εξαφανιζόταν. «Κάποιο ζωάκι θα ταΐζει», σκέφτηκε. Αυτό συνεχίστηκε για καμιά εβδομάδα. «Ας πάω να δω», είπε μέσα του ο τραπεζάρης, «πού τα πηγαίνει αυτά που του δίνω». Πράγματι, τον παρακολούθησε και τον είδε να μπαίνει στο καθολικό της μονής και να κλείνει πίσω του την πόρτα. Έτρεξε γρήγορα στο παράθυρο και με αυτά που είδε γούρλωσαν τα μάτια του. Ο μικρός κουβέντιαζε με το βρέφος Ιησού που ευρίσκεται στην αγκαλιά της Θεοτόκου, στην εικόνα του τέμπλου. «Σου έφερα και σήμερα ψωμάκι, σου έφερα και σήμερα ψωμάκι», έλεγε στον Χριστούλη, «μια και δε σε ταΐζει κανείς, ούτε και η μαμά σου». Και άπλωσε το χέρι και του έδωσε μια φέτα ψωμί. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός, που ήταν μικρό παιδάκι στην ιερή εικόνα, άπλωσε το χεράκι, πήρε το ψωμί και όπως μάζεψε το χεράκι του μαζί με το ψωμάκι, εξαφανίστηκε το ψωμί μέσα στην εικόνα. Ευθύς αμέσως ο τραπεζάρης με την ψυχή γεμάτη έκπληξη και δέος έτρεξε στον ηγούμενο και του διηγήθηκε τι συνέβη. Τότε ο ηγούμενος του έδωσε εντολή να μην δώσουν του παιδιού καθόλου ψωμί, αλλά όταν παρακλητικά θα ζητούσε να του λέγουν «να πας να ζητήσεις και να σου δώσει ψωμί εκείνος τον οποίον μέχρι χθες εσύ ταΐζες». Την επομένη ημέρα, βλέποντας ο μικρός Ονούφριος ότι δεν του δίνουν ψωμί και τον στέλνουν να ζητήσει από εκείνον που μέχρι τότε έτρεφε, έτρεξε αμέσως στην εκκλησία και πηγαίνοντας μπροστά στην εικόνα είπε στον Χριστούλη, «Χριστούλη μου, δεν μου δίνουν ψωμάκι και μου είπα να σου πω να μου δώσεις από το δικό σου. Τώρα πού θα το βρεις εσύ δεν ξέρω». Και ότου θαύματος άπλωσε το μικρό του χεράκι το βρέφος Ιησούς από την αγκάλι της Παναγίας Μητρός του και του έδωσε ένα τεράστιο ψωμί, τόσο μεγάλο που δεν μπορούσε να το σηκώσει. Μοσχομύριζε δε τόσο πολύ που το ουράνιο αυτό άρωμα απλώθηκε όχι μόνο μέσα στο ναό, αλλά και σε όλο το μοναστήρι και στον γύρο τόπο. Έκπληκτοι και έκθαμβοι μοναχοί από τα γενόμενα είδαν τον πενταετή Ονούφριο να βγάζει τον τεράστιο αυτόν άρτο έξω, με τα πολλού κόπου. Έτρεξαν δυο μοναχοί να βοηθήσουν, αλλά ήταν πολύ βαρύς. Για πολλές ημέρες έτρωγαν, χόρτεναν, αλλά ο ουράνιος άρτος ήταν και παρέμενε αδαπάνη τους. Είναι αυτό που έχει βεβαιωτικά η Εκκλησία μας στη Θεία Λατρεία. Ο πάντοτε αισθιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος. Από τότε είχαν μεγάλη ευλάβεια στον μικρό Ονούφριο, διότι γνώριζαν πλέον ότι με την αύξηση της ηλικίας του
Θα αυξανόταν και η αγιότητά του και θα γινόταν ένας μεγάλος Άγιος όπως άλλωστε έγινε. Τέτοιον όμοιο ουράνιο άρτο έτρωγε ο Άγιος Ονούφριος για 60 ολόκληρα χρόνια που ζούσε στην έρημο. Είναι συγκλονιστική αυτή η τελευταία ένθερμη προσευχή που έκανε Όσιος πρώτης κοιμήσεώς του. Και όπως σημειώνει η Σοφία Κιόρογλου στο βιβλίο της «Λογοτεχνικές διαδρομές στην Αγία Γη», μαρτυρεί ότι του έταξε ο Θεός πως θα ελεεί όποιον τον επικαλείται στην προσευχή του προς τον Θεό. «Μνήσθητη πανικτήρμων και πολυέλεε του πιστού λαού σου, και ως της ευρεθεί εις κίνδυνον θαλάσσης ή εις θυμών δικαστού εις άλλην την άστενοχωρίαν και σε επικαλεστεί λέγον «Πάντον δύναμε Κύριε, διαπρεσβειών του δούλου σου Ονουφρίου ελέησόν με, παρακαλώ την βασιλείαν σου, καθώς μου έταξες, επάκουσον της δεήσεως αυτού». Μισάμενος των αγγέλων των βίων, ουρανοβάμων της ερήμου και ο θείος Πυρσός της Αιγύπτου, ο Άγιος Ονούφριος και ο θαυμαστός του βίος να φανερώνει πάντα του Θεού τα θαυμάσια. Ας τον επικαλεστούμε, αδελφοί μου, αυτόν που ζήτησε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη, και ας είμαστε σε αυτούς που θα αγαπήσουμε το βίο του, θα γίνει σε μας αποδεκτός και θα μας συγκλονίσει, και όχι σε εκείνους που, ακούγοντας όλα αυτά τα υπερφυή, θα τον απορρίψουν, όπως ακούσαμε λίγο πριν, σαν φανταστικό και εξωπραγματικό. Μας ζητάμε κι εμείς πρώτα τη Βασιλεία του Θεού που βρίσκεται μέσα μας. Πόσο συχνά δεν χρησιμοποιούσαμε σαν έκφραση αυτό τον Άγιο, χωρίς να γνωρίζουμε τα συγκλονιστικά του βίου του. Να ευχαριστήσουμε τον αδελφό μας που πριν από πολλά χρόνια μας έστειλε το βίο του. Έδωσε ο Θεός και βρήκε τον τόπο του σε αυτήν την εκπομπή. Ζητάμε συγγνώμη για αυτήν την καθυστέρηση, αλλά θαρούμε πως και τώρα ήταν ευλογημένη η περίσταση που ακούστηκε αυτός ο συγκλονιστικός βίος του Οσίου Ονουφρίου. Με τη χάρη του Θεού έχουμε πει πως όλα κάποια στιγμή βρίσκουν τον τόπο τους. Ανάψαμε, θέλουμε να πιστεύουμε, ένα κερί ευλαβικό στις παρυφές της μνήμης του Μεγάλου Αγίου, του ισχνού στην όψη, με μια γενναία ανδρεία και τόσο ισχυρή ψυχή, τόσο ανυποχώρητη στην πίστη και στην αφιέρωση στο Θεό.
μεγάλη παρησία του, όπως είδαμε στον ύψιστο. Άγγελος εν σώματι, φωστήρας των ασκητών και πολίτης της ερήμου. Της τριαδικής άφθαρτης τριαδικής θεότητας δοχείο. Δοχείο της ακυρά του τριάδος. Ο Άγιος Ονούφριος, που όταν ήταν μικρό παιδί, έδινε ψωμάκι στον Χριστό μας. Μπροστά σε ένα τέτοιο δόσιμο, όπως διαβάζουμε στην υπέροχη αυτή έκδοση του βίου του, οι άγγελοι έκπληκτοι γονάτιζαν και υπηρετούσαν τον ουρανοβάμωνα Ονούφριο σε κάθε βιωτική ανάγκη και σαν κοινωνότης ουράνιας θείας λειτουργίας τον μεταλάμβαναν κάθε Κυριακή τα άχραντα μυστήρια. Ας αξιωνόμαστε κι εμείς να γινόμαστε κοινωνοί αυτής της θείας μέθεξης. Όσο συχνότερα μπορούμε με την ευλογία του πνευματικού μας. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της Υπεραγίας Μητρός του και του Οσίου Ονουφρίου, αλλά και του Οσίου Παφνουτίου που συνέγραψε το θεοπρεπή βίο του Αγίου και τον διέσωσε, να φωτίζει όλα τα βήματα μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στην φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο. Το φωτί σου, οψώμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.